Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Σήμερα έχουμε μακιγιάζ, πάλι με μια συγκεκριμένη εταιρεία, με την Essence, μια πάρα πολύ οικονομική εταιρεία. Δεν σκόπευα να κάνω το ένα βίντεο πάνω στο άλλο, γιατί ουσιαστικά το προηγούμενο ήταν πάλι έτσι one brand makeup με την Catrice. Ήθελα ενδιάμεσα να σας κάνω ένα άλλο, αλλά τελευταία στιγμή, την ώρα που έκανα επεξεργασία, είπα δεν το ανεβάζω. Λοιπόν, γιατί τώρα σκέφτηκα να συνεχίσω αυτή τη σειρά? Πρώτα απ' όλα γιατί είδα ότι σας αρέσει πάρα πολύ το βίντεο με το One Brand Makeup, όπου ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε μόνο σε μία εταιρεία. Έχω επιλέξει να είναι με τις πιο οικονομικές εταιρείες που μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Και εννοείται, αν σας αρέσει και αυτό το βίντεο, περιμένω να μου πείτε στο τέλος να τη συνεχίσω αυτή τη σειρά ή να πάμε να δούμε κάτι άλλο ή ίσως high-end. Γενικά περιμένω να μου πείτε από κάτω ποια άλλη εταιρεία θέλετε να ξεψαχνίσουμε έτσι παρέα. Λοιπόν, άλλος ένας πάρα πολύ βασικός λόγος για μένα που κάνω αυτό το βίντεο σήμερα είναι γιατί θέλω να σας αποδείξω ότι και με οικονομικά καλλιτικά μπορούμε να κάνουμε ένα μακιγιάζ, ακόμη και αυτό. Εγώ σήμερα δεν περίμενα ότι θα κάνω πολύ έντονο eyeliner και σημερισικές και τέτοια. Το πήγαινα για κάτι πολύ πιο χαλερό, αλλά τελικά βγήκε και χαίρομαι γιατί μπορώ να σας αποδείξω ότι ναι, και με οικονομικά προϊόντα μπορούμε να κάνουμε και πιο εντυπωσιακά μακιγιάζ. Και το λέω αυτό γιατί πάρα πολλές φορές στο Instagram που σας δείχνω προϊόντα που έχουν λήξει και τα πετάω, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να το πω και εδώ για να σας τα στείλω. Δεν είναι καλό να χρησιμοποιούμε λιγμένα προϊόντα, λιγμένα καλλιτικά. Δεν είναι καλό να χρησιμοποιούμε καλλιτικά από κανέναν άλλον που τα έχει χρησιμοποιήσει ήδη. Εγώ μπορώ να μην έχω τίποτα με την υγεία μου, αλλά στην τελική εσείς δεν το ξέρετε. Είναι λίγο κάπως ανευθυνό αυτό και θέλω να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με την υγεία μας. Οπότε όχι, δεν θα στείλω λιγμένα καλλιτικά σε κανέναν. Κάτι λοιπόν που έχει λήξει είναι για να το πετάμε, δεν είναι για να το χρησιμοποιούμε ούτε να το χαρίζουμε σε κανένα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ και εντυπωσιακό, γιατί όχι, μόνο με οικονομικά προϊόντα. Πάμε στο βίντεο. Και ξεκινάω με το πρόσωπο, έχω καθαρίσει εννοείται το πρόσωπό μου, έχω ενυδατωθεί και θα προχωρήσω με το primer τους, το My Skin Perfector Tinted Primer. Έχει και λίγο χρώμα, το οποίο αφήνει ένα matte τελείωμα και είναι στην απόχρωση Nude Beige. Όντως λοιπόν, η πρώτη αίσθηση που μου αφήνει είναι ότι είναι αρκετά matte. Εγώ σήμερα θα προσπαθήσω να δώσω ένα λίγο πιο ηλιοκαμένο, πιο λαμπερό αποτέλεσμα. Και το συγκεκριμένο μπορείτε να το βάλετε και σκέτο και από πάνω να βάλετε εννοείται το foundation, γιατί είναι primer. Αυτό που παρατηρώ και που παρατήρησα και την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα, τώρα είναι η δεύτερη φορά, είναι ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία και ότι αμέσως έχει κάνει ένα blur, γιατί λέει ότι δίνει έτσι μια θαμπάδα, θαμπώνει τους πόρους κτλ. Και είναι και matte. Περνάω στο foundation, όπου έχω διαλέξει το Fresh and Fit Awake Makeup, το οποίο κρατάει 12 ώρες και δίνει ένα πιο φρέσκο look. Είναι και αυτό στην απόχρωση 20 Fresh Nude. Το foundation λοιπόν αυτό υπόσχεται φρέσκο τελείωμα, χωρίς να είναι πάρα πολύ matte. Και να δούμε και την κάλυψη του πώς είναι. Λοιπόν, το foundation τώρα, όντως το νιώθεις αρκετά ελαφρύ στο δέρμα σου. Νιώθω λίγο να κολλάει, αλλά με την καλή έννοια κολλάει και εμένα μου αρέσει, γιατί νιώθω ότι ό,τι βάλω πάνω μετά θα κάτσει και θα κρατήσει περισσότερο. Έχω βάλει από κάτω το matte primer, οπότε είναι λογικό να το έχει κάνει λίγο πιο matte, μάλλον από ότι θα ήταν σκέτο ή με κάποιο ενεργατικό primer. Και θα συνεχίσω με μία ακόμη στρώση για να δω εάν χτίζεται. Δεν θα βάλω όμως πάρα πολύ, θα βάλω πολύ λίγο. Λοιπόν, τι πιστεύω τώρα για το foundation. Αρχικά έχει γίνει λίγο πιο matte από ό,τι θα περίμενα, υποθέτω από το primer όπως είπα και πριν. Έχει μια μέτρια κάλυψη, μου αρέσει το γεγονός ότι λίγο κολλάει, γιατί θα δεχτεί καλύτερα τα προϊόντα τα επόμενα που θα βάλω επάνω. Η απόχρωση ίσως θα μπορούσα να είχα διαλέξει εγώ και λίγο πιο σκούρα, βέβαια δεν με αγχώνει γιατί με τα bronzer και τα λοιπά που θα βάλουμε μετά θα το σκουρίνω αρκετά. Οπότε, ναι, νομίζω είμαστε καλά. Περνάω στο concealer, όπου έχω επιλέξει, ήμουν ανάμεσα πραγματικά σε πάρα πολλά, αλλά είπα να πάρω έτσι ένα πολλά υποσχόμενο, το Camouflage Matte Concealer, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι αδιάβροχο και ότι καλύπτει και τατουάζ. Δεν έχω κάποιο τατουάζ πάνω μου για να το τεστάρουμε, αλλά
ελπίζω να μην είναι υπερβολή αυτό. Λοιπόν, έχω διαλέξει την απόχρωση το 20 Light Ivory. Σκέφτηκα να πάρω και κορέκτορα, αλλά μετά λέω καλύτερα να πάρω ένα πολύ καλυπτικό concealer παρά και κορέκτορα και μετά να πάρω ένα ελαφρύ concealer, γιατί θεωρώ ότι μια κοπέλα η οποία θέλει τώρα να ξεκινήσει να βάφεται ή δεν θέλει να δώσει με περιουσία, θα προτιμήσει να πάρει ένα και όχι και κορέκτορα. Οπότε, πάμε να δούμε. Είναι αρκετά ανοιχτό. Λοιπόν, το concealer είναι matte, έχει καλύψει αρκετά, μπορώ να πω, δηλαδή αν δούμε σε σύγκριση με το άλλο μάτι υπάρχει διαφορά. Δεν νιώθω να γκριζάρει, εγώ τουλάχιστον από το monitor δεν βλέπω να γκριζάρει, στον καθρέφτη που έχω μπροστά μου δεν γκριζάρει σίγουρα, που σημαίνει ότι καλύπτει. Και μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένη από το concealer, θεωρώ όμως λίγο υπερβολή ότι καλύπτει τατού. Πάμε να κάνουμε και το άλλο μάτι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με μία loose fixing powder πάλι από τη σειρά My Skin Perfector. Είναι η ίδια σειρά με το primer που έβαλα στο πρόσωπό μου. Και την έχω στην απόχρωση 20 nude. Αυτή δεν την διάλεξα εγώ, μου την στείλανε. Θα την ήθελα λίγο πιο ανοιχτή. Παρ' όλα αυτά θα τη δοκιμάσουμε. Θα βάλω λίγο στο υπόλοιπο μου πρόσωπο και ίσως δεν βάλω κάτω από τα μάτια γιατί είναι matte και στεγνώνει αμέσως, οπότε δεν θα ήθελα να το φορτώσω, παρόλο που γενικά είμαι πολύ της άποψης ότι πρέπει να φοράμε πούδρα κάτω από τα μάτια και να σετάρουμε τα πάντα. Θα πάρω λοιπόν μία μικρή ποσότητα εδώ στο καπάκι και ελπίζω να μην σκουρίνω πάρα πολύ. Αυτό που ακούσατε μάλλον είναι η Ήρα, η οποία αυτή τη στιγμή βλέπει κάποια γάτα. Θα περάσω τελικά πάρα πολύ λίγο κάτω από τα μάτια μου. Λοιπόν, σοτάρει πάρα πολύ ωραία. Βλέπω ότι αφήνει και αυτή ένα μάτ αποτέλεσμα. Είναι για να δώσει μάτ αποτέλεσμα. Το γράφει και πάνω. Και νιώθω όμως ότι μου έχει φύγει λίγο η λάμψη του foundation. Οπότε θα προσπαθήσω με τα επόμενα βήματα λίγο να δώσω πάλι μια ζωντάνια. Πάμε σε αυτό εδώ το οποίο το επέλεξα αντί για ρουζ σκούρο χρώμο. Είπα να πάρω αυτό, το Contouring Duo Palette, αφού υπάρχει ξεχωριστό και σε παλέτα. Γιατί όχι, και είναι σε δύο αποχρώσεις, έχει δύο αποχρώσεις, εγώ έχω το 02, το πιο σκούρο πήρα. Αυτό εδώ νιώθω λίγο ότι μπορεί να πορτοκαλίσει, το φοβάμαι, οπότε θα πάμε σε αυτό εδώ που είναι πιο σκούρο. Πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, κοιτάξτε εδώ πόση απόδοση έχει αυτό. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη, καθώς έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πιο οικονομικά προϊόντα δεν είναι τόσο καλά ή δεν κρατάνε πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή εδώ η παλετίτσα η μικρή είναι πολύ δυνατή, παιδιά. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Όπως βλέπετε, μαύρησα σε δευτερόλεπτα. Έχει τρελή απόδοση, δεν το περίμενα. Θα βάλω όμως και λίγο από αυτό, γιατί πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Οπότε θα πάρω αυτό εδώ το πινέλιο που πήρα και πριν. Και θα βάλω σαν bronzer. Ελπίζω να μην πορτοκαλίσει, το φοβάμαι λίγο. Εντάξει. Δεν θα το έλεγα ότι πορτοκαλίζει ιδιαίτερα. Θα συνεχίσω με το Blush Lighter, το οποίο είναι ρουζ με λάμψη, κάπως σαν highlighter. Είπα να πάρω ένα προϊόν που να συνδυάζει και τα δύο, από εδώ είναι το πιο μάτα, από εδώ είναι το πιο σήμερι. Και πάμε να δούμε λίγο και αυτό πώς είναι και να δώσω, ελπίζω, λίγο ξανά φως και λίγο λάμψη στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, παίρνω και τη μεριά του highlighter, που δεν είναι ακριβώς highlighter, αλλά καταλάβατε, είναι ρουζ με λάμψη. Και θα το βάλω βέβαια και στο υπόλοιπο μου πρόσωπο. Και αφού έδωσα λάμψη στο πρόσωπό μου και χρώμα, θα συνεχίσω με τα φρύδια μου. Για τα φρύδια έχω επιλέξει το Micro Precise Eyebrow Pencil στην απόχρωση 01 Blonde. Και πάμε να κάνουμε τα φρύδια μας. Δεν έχει βουτσάκι το συγκεκριμένο, αλλά okay, δεν με χαλάει, δεν με ενοχλεί. Επέλεξα να πάρω το πολύ πολύ ανοιχτό μια φορά, γιατί συνήθως παίρνω το πιο σκούρο εγώ, επειδή έχω σκούρα φρύδια. Και εν τέλει καταλήγω με πολύ έντονα φρύδια και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, θα σας πω ότι διαπιστώνω κατευθείαν με την πρώτη χρήση. Πρώτα απ' όλα έχει πολύ καλή απόδοση, γράφει μια χαρά. Είναι πολύ μαλακό, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι ότι είναι πολύ μαλακό και ότι κατευθείαν λίγο παραπάνω να βγάλετε τη μητούλα αμέσως σπάει. Και για να το αποφύγετε αυτό, απλά βγάζετε λιγότερο προϊόν από τη συσκευασία. Ίσα να βγαίνει η μητούλα για να βάφετε το φρύδι, για να μην σας σπάει και είναι κρίμα.
και μου αρέσει πάρα πολύ και επιτέλους νομίζω ότι βρήκα το χρώμα μου και να ταιριάζει και με τα μαλλιά μου. Το μόνο κακό με αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι σε κέρνη μορφή είναι ότι τείνουν να τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό σας συμφέρει. Βέβαια ήταν και πάρα πολύ οικονομικό. Ανάλογα, αν βάφεστε κάθε μέρα, δεν θα σας κρατήσει και πολύ. Και θα συνεχίσω με το gel φρυδιών. Πήρα και gel φρυδιών βέβαια, ολοκληρωμένα πράγματα θα κάνουμε. Το Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara και έχει και fibers. Για να δούμε. Είναι λοιπόν κάπως έτσι, έχει ένα πάρα πολύ μικρό βουτσάκι. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να έχει πολύ λεπτά φρύδια και να ασαλειφθεί. Λοιπόν, είναι και αυτή στην απόχρωση 01, την πολύ ανοιχτή. Και νομίζω ότι είναι η πιο ωραία απόχρωση μέχρι στιγμής που έχω κάνει σε μακιγιάζ, νομίζω. Έχει ανοίξει πολύ ωραία τα φρύδια μου, που ήταν σχεδόν μαύρα πριν, να τα λέμε και αυτά. Και έχει ταιριάξει μια χαρά με τα μαλλιά μου. Θα συνεχίσω με τα μάτια, όπου θα περάσω στην παλέτα. Βασικά είμαι ανάμεσα σε δύο παλέτες, σε αυτήν εδώ, την Witch Side. Αυτή εδώ, η οποία είναι πολύ εντυπωσιακή και έχει αυτά εδώ τα χρώματα. Εντυπωσιακά. Και έχω και την The Nude Edition, η οποία είναι μόνο με καφέ και πολύ γίνες αποχρώσεις. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θέλετε να δείτε την άλλη και εγώ με την άλλη θέλω λίγο να παίξω. Βέβαια, παρόλα αυτά δεν θα πάω στα μπλε και στα πολύ πολύ από εδώ. Θέλω να κάνω κάτι πιο φορέσιμο, οπότε θα μείνω σε αυτή την πλευρά και ίσως λίγο πιο σκούρο στη γωνία, τα κλασικά ξέρετε που αγαπώ εγώ. Εγώ γενικά χρησιμοποιώ από πιο high-end εταιρείες primer. Θέλω γενικά να είμαι σίγουρη ότι θα μου κρατήσουν τα πάντα πάρα μα πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν είναι υποχρεωτικό το primer, αλλά εάν θέλεις να πάρεις μια πολύ οικονομική παλέτα. Αυτή νομίζω στοιχίζει γύρω στα 11 ευρώ και κάτι και έχει πάρα πολλές σκιές. Και θέλεις και να σου κρατήσει, καλύτερα να βάλεις ένα primer πάρα πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, θα πάρω την απόχρωση Supernatural, αυτή εδώ, και θα την βάλω στην κόχη μου. Η απόδοσή τους είναι πάρα πολύ καλή, σίγουρα βοηθάει και το primer, γι' αυτό σας λέω, καλό θα είναι να έχετε ένα καλό primer για τα μάτια, να το έχετε πάντα. Όποια σκιά και να φοράτε, δεν έχει καμία σημασία, θα βοηθήσει πολύ. Λοιπόν, θα περάσω στην απόχρωση Wiz, την οποία βέβαια την βλέπω αρκετά ανοιχτή, αλλά ελπίζω να γράψει κάπως πάνω από αυτό το καφέ και θα την βάλω εδώ πάνω. Ναι, όλα καλά. Περνάω στην απόχρωση Spell, την πιο σκούρα τους, αυτή εδώ, και θα επικεντρωθώ λίγο στη γωνία. Και μπορώ να πω ότι και αυτή έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση, δηλαδή για σκούρα σκιά δεν το περίμενα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συνεχίζω και το χτίζω αυτό λίγο και θα πάρω πάλι την Spell, την πρώτη καφέ. Και θα το τραβήξω μέχρι πολύ πολύ μπροστά. Λοιπόν, και αφού έκανα και το δεύτερο μάτι, σκέφτομαι τώρα να βάλω λίγο μία σήμερη σκιά εδώ μπροστά και τώρα είμαι ανάμεσα στο να πάρω αυτή ή αυτή. Θέλω να δοκιμάσω αυτή, να σας πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ γλιτερωτή. Αλλά θα τη δοκιμάσω, αυτή. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση. Μου αρέσει που ήθελα κάτι φυσικό εγώ να κάνω. Δεν μπορείς με αυτά τα χρώματα να κάνεις κάτι φυσικό, η αλήθεια να λέγεται. Αλλά δεν πειράζει, βγήκε τουλάχιστον από τη μεριά που ήθελα, στα πιο nude. Για να δω λίγο και με τα δάχτυλα πώς δουλεύονται. Αρχικά βγαίνει διαφορετικό, βγαίνει πολύ πιο έντονο και νομίζω ότι με τα δάχτυλα δουλεύονται πολύ 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 καλύτερα. Wow! Λοιπόν, θα περάσω στο eyeliner τώρα, που δεν σας κρύβω ότι με ενθουσίασε. Είναι στην απόχρωση 01 Intense Black και είναι το 24 Ever Ink
liner, αυτό εδώ. Ο λόγος που ενθουσίασα είναι γιατί έχει μια πάρα πάρα πολύ λεπτή και κοντή μυτούλα όμως. Δεν είναι από αυτά που έχουν πολύ μακριά μυτούλα και μας δυσκολεύουν αρκετά. Οπότε, επειδή προβλέπεται αρκετά δραματικό αυτό το eye look, πάμε να βάλουμε και eyeliner. Λοιπόν, παιδιά, το συγκεκριμένο eyeliner είναι το πιο μαύρο eyeliner, ειδικά σε τέτοια μορφή, που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Τρομερή απόδοση, πανεύκολο, πάρα πολύ βοηθητικό, πολύ λεπτή μυτούλα. Σοκ. Τώρα που ολοκλήρωσα και το δεύτερο μάτι, πραγματικά, έχει βάλει κάτω τα πιο ακριβά eyeliner σε pen μορφή που έχω. Έχω πάθει σοκ. Αρχικά έχω πάθει σοκ εκτός από την απόδοσή του. Το ότι έχει γλιστρήσει πάρα πολύ ωραία και έχει γράψει πάνω σε σκιά που είναι τόσο σήμερα. Δηλαδή έχει κομματάκια αυτή η σκιά, έχει κομματάκια από glitter. Και έχει γλιστρήσει χαλαρά και έχει γράψει καταπληκτικά. Πραγματικά σοκ. Σοκ, σοκ. Πρέπει να το πάρεις αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τη μάσκαρα την Bye Bye Panda Eyes, η οποία μας λέει ότι είναι long lasting και ότι ουσιαστικά δεν κάνει κομματάκια και δεν γινόμαστε σαν το πάντα που είναι γύρω γύρω μαύρο. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ, καθώς και χθες τη χρησιμοποίησα και την είχα αρκετές ώρες και δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι να πέφτει από κάτω ή να μαυρίζει το μάτι, οπότε μάλλον ναι, δουλεύει. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι σε σύγκριση με άλλες μάσκαρα που έχει η Essence, γιατί θυμάμαι στο παρελθόν, γιατί και εμένα τα πρώτα μου καλλιτικά ήταν Essence, ότι είχα δοκιμάσει πολύ πολύ εντυπωσιακές μάσκαρα, ότι κάνει κάποια πολύ εντυπωσιακή βλεφαρίδα. Θεωρώ ότι ας πούμε το συγκεκριμένο look θα ταιριάζει κάτι πιο δραματικό ή ακόμη και βλεφαρίδες. Εγώ δεν πήρα βλεφαρίδες γιατί πραγματικά δεν είχα σκοπό να σας δείξω κάτι τέτοιο. Δεν περίμενα ότι θα γράψουν και τόσο wow, οι σκιές και θα έχουμε τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν πειράζει όμως, είναι μια μάσκαρα η οποία δίνει ένα πολύ ωραίο αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Και πάω λίγο να βάλω και από κάτω λίγο σκιά. Θα πάρω τη Supernatural, το πρώτο καφέ που είχα χρησιμοποιήσει. Και θα δώσω έτσι λίγο μια σκίαση, όχι κάτω πολύ έντονο. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε και μια άλλη, τη δίπλα, αυτή εδώ, θα βάλω λίγο εδώ μπροστά στην εσωτερική γωνία, για να δω πώς γράφει και αυτή. Ωραίο είναι, θα μπορούσα να είχα βάλει και αυτό. Βάζω και μάσκαρα στις κάτω. Για τα χείλη τώρα, μου στείλανε αυτό εδώ, σε αυτή την απόχρωση, την οποία εγώ τη βρίσκω αυτή τη στιγμή λίγο σκούρα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να το δοκιμάσω και μετά εγώ πήγα και πήρα το lip liner, το soft contouring στην απόσταση 07 Lost in Love, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και σκέτο, δηλαδή δίνει ένα ωραίο χρώμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε, με ένα ενυδατικό που φοράω αυτή τη στιγμή μπορώ να γεμίσω τα χείλη μου και αν θέλω να το αφήσω και έτσι. Εμένα έτσι μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή βλέπω ότι είναι ok, αλλά εδώ είμαστε για να δοκιμάσουμε τα πάντα. Οπότε θα περάσω στο Stay 8 ώρες Matte Liquid Lipstick στην απόχρωση 05 Date Proof. Το αφήνω λίγο να στεγνώσει, να δούμε πώς θα πάει και επανέρχομαι. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι στέγνωσε πάρα πολύ γρήγορα και ούτε μεταφέρεται, μια χαρά. Είναι ένα πολύ ωραίο matte, είναι σαν πουδρέ, πολύ πολύ ωραίο. Και θα ολοκληρώσω αυτό το μακιάζ με ένα setting spray που πήρα, το οποίο νομίζω ήταν και το μοναδικό που είδα στο stand. Φαντάζομαι, ok, ένα θα έχει η εταιρεία. Το Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Ναι. Κοιτάξτε. Πετάει λίγο επιθετικά. Τώρα το πόσο κρατάει το makeup κτλ. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια ή θα σας το πω σε κάποιο άλλο βίντεο. Αλλά λίγο το applicator θα το ήθελα πιο
να ηρεμήσει λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι το look ολοκληρωμένο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας οπωσδήποτε να μου πείτε και εσάς πώς σας φάνηκαν αυτά τα προϊόντα, πώς σας φάνηκε το μακιγιάζ. Ξαναλέω, το πήγαινα για κάτι πολύ πιο χαλαρό και βγήκε αρκετά έντονο. Πείτε μου ποιο προϊόν αγαπάτε εσείς από την Essence για να το τσεκάρω. Και δώστε και ένα like σε αυτό το βίντεο εάν σας άρεσε. Θα το πούμε σε ένα επόμενο. Πολλά φιλιά. Bye!